καλησπέρα από το κλειστό των Άνω Λιωσίων. Εδώ που οι Blue Rangers θα αντιμετωπίσουν τους πρωτοπόρους του ομίλου. Τους ανώνυμους. Ο Πίτερ στο πρώτο του τρίποντα τη γωνία. Στο αγαπημένο του γήπεδο στο Κάρβουνο προ μια εβδομάδα έκανε θράψη. Όχι ότι δεν το κάνει στα άλλα γήπεδα. Τον προκαλέσαμε στη συνέντευξη, είναι η αλήθεια. Έχει ένα μικρό challenge. Είπαμε για να δούμε θα το κάνεις και εδώ απόψε. Κάρι το λογώντας πάντα. Εδώ θα βγάλουμε τον πρώτο του συνδυασμό. Διαχειρώσει Ζουνίδη. Θα πετύχουν τους πρώτους πόντους της αναμέτρησης. Σου τριών πόντων. Από τον Άκη τον Μαρκόπουλο. Δεν μπορεί να σκοτεινήσει τους Blue Rangers σε καμία περίπτωση. Πίτερ για τρεις. Όχι, θα το χάνε. Άρχισε να συστένεται τόσο νωρίς. Δεν είναι και το καλύτερο νέο για τους Blue Rangers. Πήρε σε 14 δευτερολέπτων για τους γηπεδούχους. 6 τώρα. Στο τέλος της επίθεσης θα πετύχουν το καλάθι και θα φέρουν την αναμέτρηση στην απόλυτη ισορροπία. Διαχειρός Κατσαρού. Ζουνίδη στην πάσα, Δρακόπουλος στο καλάθι. Το μισό ανήκει στον πρώτο. Ως γνωστόν ο Πασέρ κάνει δύο ευτυχισμένους. Το συμπαίκτη του και τον εαυτό του. Και αν θέλετε να το προχωρήσουμε, ο τρίτος της παρέας είναι η ομάδα τους. Αυτή τη φορά η άμυνα θα βγει. Οι φιλοξενούμενοι θα βγουν σε άλλον έναν εφηβιασμό, τον οποίο θα τελειώσουν. Ο Δραγόπουλος δεν είχε κανένα πρόβλημα να πετύχει άλλο ένα καλάθι και να σύρει τη διαφορά στους 4 πόντους, στο 5-9 για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Πίτερ, μεγάλη πάσα και παράλληλη, το ξέρει και ο ίδιος, λάθος επιλογή. Οι Rangers εκμεταλλεύτηκαν στο 100% διαχειρός Παπαδόπουλου και θα μειώσουν στο καλάθι. 7-9. Σουτιά 3, σίδερο η μπάλα.
κλείσει την αντίπαλη άμυνα. Ό,τι έκανε και χθες ο Δημήτρης Αγραβάνης στους Τούρκους. Με διαφορετική κατάληξη αυτή τη φορά. Άλλη μια χαμένη επίθεση για τους υπεδούχους. Δεν θέλουν σε καμία περίπτωση το παιχνίδι να πάει στο ρυθμό των ανώνυμους. Σε αυτό το ράντερ κάνει παιχνίδι. Τι έβαλε ο άνθρωπος. Και αυτό 2-3, έχει ξεκινήσει ζεστός. Έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε να πάρει και το φάουλ. Αυτό λέει τώρα στο ρεφόρι ο Πίτερ. Κόσμια πάντα. Τσικάκος και Δρακόπουλος σέρνουν το χορό. Σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης για τους γηπεδούχους. Ζουνίδης. Παραλίγο το λάθος. Πίτερ και πάλι στον Ζουνίδη. Θα πατήσει καλά, θα πάρει το φάουλ. Θα βάλει το καλάθι από τον Μαρκόπουλο. Το κάνει τόσο δυνατά ώστε να του αποτρέψει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ήθελε ακόμα πιο δυνατά από ό,τι φάνηκε. Θα ήταν μετά στο όριο για διαθλητικό. Είναι η αλήθεια. Ο Ζουνίδης είναι δυνατό παιδί. Πήγε καθαρά για χέρια. Έπρεπε να του χτυπήσει την μπάλα ουσιαστικά. Καθαρά η μη θα του απέτρεπε την συγκεκριμένη κατάληξη. Ο Ζουνίδης πέτυχε το απόλυτο. 7-14 στο συν 7. Double score. Για 3. Δημιουργήσε άλλο ένα rebound. Θα πρέπει να βγουν να το ζωγραφιστώ. Το αμυντικό rebound θα το πάρει τελικά ο Παπαδόπουλος. Το πιέζουνε. Κρατάει νομίζω παραπάνω πόσο πρέπει την μπάλα. Και ο ίδιος κουράστηκε. Είναι απόρρια της κούρασης, νομίζω θα το φάω στο Δρακόπουλο. Ο Ζουνίδης για 2, σίδερο η μπάλα. Για τους φιλοξενούμενους, η διαφορά στους 10 πόντους, 7-17. Έχουμε ένα σερί 8-0. Τρεις, άστοτος αυτή τη φορά. Εντάξει, δεν μπορεί να τα βάζει όλα. Το 8-17 θα παραμείνει. Ο
Παπαδόπουλος. Πάτησε να βρει τον Σταυρόπουλο, δεν τα κατάφερε. Σε άλλον ένα βιβλιασμό. Στεφανάτος θα κάνει το 8-19. Διαφορά στους 11. Σταθερά. Αρχίζουν και ξεφεύγουν οι φιλοξενούμενοι. Κάνουν αυτό που ξέρουν όσο κανείς άλλος με όμιλο. Άμυνα. Καλή ώρα από τώρα. Ο Πίτερ τα κάνει όλα και συμφέρει. Είναι γνωστό αυτό. Βοηθάει παντού. Βάλαμε το challenge, θα τα καταφέρει και απόψε. Να βλέπει το καλάθι σαν ωκεανό και την Πορτογαλή σαν πετραδάκια. Άλλη να τρίβει από την γωνία. Την πάτα από ποιον, από τον Πίτερ. Συμπλα 2. Ο Κάστρινος αστόχησε. Η αποστολή των Blue Rangers έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολη απόψε. Όπως κάθε ομάδα που αντιμετωπίζει τους ανώνυμους. Μια ομάδα που δίκαια έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για άνοδο. Νομίζω φέτος είναι όσο ποτέ άλλοτε κοντά. Αυτή τη φορά η γηπεδού έχει θα μαζέψουν το αμυντικό σκουπίδι και θα δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι, αλλά άλλο ένα φθηνό λάθος. Τέτοια λάθη έχουν ως αποτέλεσμα να βλέπουμε τους φιλοξενούμενους να βγάζουν εφημιασμός 3-1. Και το Στεφανάτο στη συγκεκριμένη φάση να αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 11-20, 15 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Μπάλα στη γωνία, πανέμορφη ομαδική προσπάθεια των ανώνυμων. Η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι. 11-21, τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Το οποίο βρίσκει τους φιλοξενούμενους στο συν 10. Επαναλαμβάνω με σκορ 11-23 στο συν 12. Δικό μου το λάθος. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η συνέχεια της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Πόντων 11-26. Οι
φαίνεται να έχουν μπει με το μαχαίρι στο στόμα και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το rebound. Διαφορά έχει αρχίσει και ανοίγει για τα καλά. Το παιχνίδι είναι ήδη στο 11-29. Έχουν πραγματοποιήσει ένα σερί 6-0. Ούτε τώρα θα πετύχουν καλάθι οι γηπεδούχοι. Ντούφα 11-31. Το παιχνίδι είναι στους 20 πόντους. Απόλυτη κυρίαρχη της αναμέτρησης. Η γνωστή και μη εξαιρετή ανώνυμους που σιγά σιγά βγάζουν όλο τους το ταλέντο στο παρκέ. Παίζουν τον μπάσκετ που γνωρίζουν όσο λίγοι σε αυτή την κατηγορία. Άμυνα, ριμπάου. Αν δεν βγει, το χτυπάνε είτε από μέσα είτε έξω από τη γραμμή των 6.75. Καλή ώρα όπως ο κύριος με το νούμερο 2, κύριος Στεφανάτος, 11.34, 23 πόντους η διαφορά, 7-8 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν, εκατέρωθες στους δύο μπάγκους. Θα παραμείνει, οι γηπεδούχοι έχουν κολλήσει στους 11 πόντους. Το 11-23 του χρόνου έχει γίνει 11-34, ένα 11-0 για τους ανώνυμους. Εδώ η άμυνα θα βγει. Για να δούμε αν ήρθε η ώρα για το πρώτο καλάθι σε αυτή την περίοδο. Ήδη αγωνιζόμαστε 3 λεπτά και 40. Σουτιά 2. Επιτέλους, το γόρδιο δεσμό, τον κόψει ο κύριος Σταυρόπουλος με το νούμερο 10. Τα νεότερα μέλη της ομάδας με αρκετό μπασκετικό ταλέντο δεν το έχει δείξει μέχρι στιγμής. Τον έχουμε δει να κάνει όμορφα πράγματα πάνω στο παρκέ. Το έχει και με το παραπάνω. Δύο, άστοχο, Αγαδάκος θα κατεβάσει το αμυντικό rebound και από εκεί στο Σταυροπουλό. Πέρασε χαμηλά στο Μαρκόπουλο, εκείνος θα στοχίσει. Ανώνυμους δεκάδες ησυχία και θα το πληρώσουν αυτή τη φορά.
Κόψιμο από τον Αγαδάκο, πανέμορφο καλάθι από τον έτερο ψηλό, τον Άκη τον Μαρκόπουλο. Είπε χαρακτηριστικά, λίγα τα γερόδια απόψε εδώ στο παρκέ, αλλά θα τα δώσουμε όλα, μη μας φοβάσαι. Αυτή η φάση πραγματικά είναι για highlights. Ο ένας ψηλός έκοψε, ο άλλος άφησε την μπάλα στο καλάθι και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Παπαδόπουλος δεν θα τα καταφέρει, δεν θα δώσει συνέχεια σε αυτό το 4-0, το οποίο θα ανακοπεί από τον Ουζουνίδη. Αριστερό διάδρομο, τελείωμα με το ανάποδο χέρι το δεξί και 15-36. Λοιπόν, 4-8. Με την τέλεση πρώτη μηχρόνου. Ο Δραγόπουλος δεν θα καταφέρει να προσθέσει άλλους δύο πόντους. Για την ομάδα του. Αγαδάκος. Προσπαθεί να καθαρίσει την περιοχή. Κόπουλο θα προσποιηθεί, θα πάρει το φάουλ. Είναι ηλίου φαϊνότερον ότι αυτά τα δύο παιδιά στα καλά τους χρόνια κάνανε πράγματα και θάματα στο παρκέ. Έψοδο στην πρώτη ο Άκης. Πίτερ, τι ώρα να μιλήσει. Να μας άκουσε και την πήρε την προσπάθεια, δεν τα κατάφερε. Το γάνα τους παραλίγο να κλέψει την μπάλα από τον Παπαδόπουλο και μπορεί να μην την έκλεψε. Αλλά τον ανάγκασε σε λάθος. Κατοχή για ανώνυμους. Αγαδάκος θα γυρίσει, θα πετύχει το καλάθι. Εξαιρετική προσπάθεια από τον ψηλό. 19-36, διαφορά στους 17 πόντους. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να Gracias.
21-36 στους 15 πόντους. Το 11-34 αφύπνισε τους Ρέιτζερς. Βγήκε όλος τους ο μπασκετικός εγωισμός στο παρκέ. Τρέχουν ένα 12 επιμέρους σκορ υπέρ τους. Αποδεικνύοντας. Πολύ όμορφη φάση από τους ανώνυμους. Δρακόπουλος στην μπάσα, τελικός αποδέκτης ο Ζουνίδης. Backdoor. 21-38. Ο Τζιγάκος πυροβόλησε. Βούνησε άλλο ένα τρίποντο από το νούμερο 8 των ανώνυμου στον Πίτερ. 23-41. Παράπονο δεν έχουμε. Παρακολουθούμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι όσον αφορά την ποιότητά του. Όμορφες φάσεις. Ειδικά από τους ανώνυμους, αλλά εδώ και λίγα αγωνιστικά λεπτά στο χώρο έχουν μπει και οι Rangers, οι οποίοι μας έχουν προσφέρει πολύ όμορφες φάσεις εντός παιδιάς, ειδικά με τους δυο ψηλούς, Αγαλάτο και Μαρκόπουλο. Το νούμερο 14 αυτή τη στιγμή είναι στις ελεύθερες βολές. Θα στοχίσει στην συμπληρωματική. 25-41 θα παραμείνει. Παπαδόπουλος θα τελειώσει, όχι. Έπρεπε να πείσει λίγο πιο γλυκά την μπάλα στο ταμπλό. Πίτερ για τρεις, μέσα και αυτό. 25-44. Τελικά το έχει και σε αυτό το επίπεδο. Τρεις απαντήσουν, Βουρέζες, όχι. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Στο σύν 19 η ανώνυμος. Σκορ ημιχρόνου 25-44. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Μπήκαν ζεστή στην έναρξη και αυτού του δεκαλεπτού. Μεσού τριών πόντων. Μια ομάδα η οποία απειλεί από παντού, το αποδεικνύει. Σαν να μ' ακούν αυτά τα παιδιά πραγματικά. Είτε έξω από τη γραμμή των 6.75 έχουν παιδιά που μπορούν να τρέξουν πολύ γρήγορα το γήπεδο. Καλή ώρα όπως ο κύριος εδώ με το νούμερο 21, ο Δρακόπουλος. Αρκετό μπάσκετ μέσα του και αρκετό πολύ μπάσκετ μέσα του. Ειδικά για την κατηγορία, Παπαδόπουλος. Σε μια φάση που μας δείχνει την υψηλή του τεχνική κατάρτιση. Θα πάρει το φάουλ. Thank you.
Θα κλέψουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Στεφανάτος πραγματικά δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει 25-51 για άλλο ένα δεκάλεπτο. Οι ανώνυμους μπαίνουν δυνατά. 25-44 έχει γίνει 25-51. Ό,τι ακριβώς συνέβη και στο δεύτερο. Το σερί τους θα σπάσει αυτή τη φορά σχετικά γρήγορα. Θυμίζω ότι στο δεύτερο δεκάλεπτο, το 11-23 του πρώτου δεκαλέπτου έγινε 11-34. Τώρα δεν αφήσανε να μεγαλώσει αυτό το σερί. Το σταμάτησαν στο 7-0. Νέο λάθος. Λάθη επιλαθών και από τις δύο πλευρές. Ο Παπαδόπουλος από τη γωνία. Ο Ελευθεριάδης σε μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα στον Παπαδόπουλο, που αυτή τη φορά θα πάρει το αίμα του πίσω και θα σκοράρει από τη γωνία. 31-51, παιχνίδι 20 πόντων. Άλλο ένα κλέψιμο. Δρακόπουλος έχει φύγει ήδη στον ενδιασμό. Έπρεπε να το τελειώσει τώρα το Ζουνίδης. Να βάλουμε και τη φάση στα highlights. Γυρίστε! Μπροστά η... ένα τραπέζι. Ο Ζουνίδης του Δρακόπουλου. Για αυτό το κακό που ήτανε. Μην το αγαπάκος θα την κρίσει στο φάουλ. Έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Τέσσερις με έναν, εντάξτε τι έχουν κάνει οι ανώνυμους, έχουν τρέξει 4 άτομα όλο το γήπεδο, το έχουν διασχίσει, έχουν ακολουθήσει οι υπόλοιποι 3 την φάση και θα κάνουν το 34.
Με time out. Έλα time out. Παρέα στον Πουρέιτζερς, στον Μπουτζή. Εκεί είναι κυρίως η δύναμή τους. Χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την προσφορά ούτε του Σταυρόπουλου, ούτε του Παπαδόπουλου. Άντα, έτσι, 55. Για 3 από τις 45 μοίρες, μέσα και αυτό. Ο Μπούφας. Ακολουθεί τα βήματα του Πίτερ. Η ομάδα βρίσκει στον πρόσωπο του άλλο έναν μπόμπερ. Γενικότερα τα περισσότερα παιδιά συνδέονται με χαρακτηριστική ευκολία έξω από τη γραμμή με τον 6.75 με τον καλάθι. Εδώ θέλησε να κάνει το κάτι παραπάνω. Ο Ζουνίτης δεν ακολούθησε ποτέ τη φάση. Εύστοχος και στη δεύτερη. Θα κατεβάσει τη διαφορά κάτω από τους 20, 37-58. Φάση. Δεν ξέρω τώρα αν τα εκεί με τον εαυτό του ή αν ήθελε κάποιο φάουλ. Θα την ρωτήσουμε μετά. Εδώ οι Πουρέιτζερς αναγκαστικά ακολουθούν το ρυθμό των Ανώνυμους. Πάνε και αυτοί σε ένα ράντερ για να το γνωρίζει. Εντάξει, δεν τους εννοεί σε καμία περίπτωση. Αυτό το γνωρίζουν και ήδη καλύτερα από μένα. Διότι το να γίνει ένα λάθος, οι πιθανότητες στο λάθος αυξάνονται αυτόματα. Είναι
ανοίγει. Ηλικιακά δεν μπορούν να υποστηρίξουν το παιχνίδι των ανώνυμους. Βολεύει ένα σε πιο αργό τέμπο. Ο Ζουνίτης θα τελειώσει τη φάση. Θα δεχτεί και την τεχνική ποινή, διότι κοίταξε με ύφος τον ρεφ. Βάζουν χέρι από τον μπάγκο και έχουν απόλυτο δίκιο. Και ο κύριος αναγνώστου μόλις μπήκε στο κλειστό των Λιωσίων. Η ψυχή σε λαπούσε. Με το σκούφο του, γι' αυτό φόρεσαμε και εμείς σκούφο απόψε. Πάμε να κάτσει στη σχεδία εκεί των χρόνες. Ότι κάνει παρατήρηση ο γραμματέα, το σκούφο σου. Αλλά το γήπεδο είναι δικό του αυτό, έτσι το νιώθει. Όχι, όχι, δεν πάει στις επόμενες, δεν θέλουμε να τον κακολογήσουμε. Πάει και στην πλαστική του καρέκλα. Τι δίνει εκεί στο ρεφ. Τον χρηματίζει. Τον χρηματίζει πριν το παιχνίδι. Έχουν καταγραφεί όλα αυτά. Άμα δούμε κάτι. Περίεργα σφυρίγματα, όλοι θα ξέρουμε για ποιο λόγο. Γκάντι πήγε να του δώσει. Θα γυρίσει και άλλη προσπίση, νομίζω έκανε βήματα. Σαράντα, 62, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Του 10 λεπτού. Μάκης θα πάρει το φάουλ, χαμηλά έχω την εντύπωση. Όχι, δικό μου το λάθος. Μπορεί και να μην ήταν δικό μου το λάθος, διότι είτε του το κάνανε χαμηλά είτε όχι. Στιγμή που ξεκινήσω τα πεντηματικά. Έχει βολές. Thank you.
30 δευτερόλεπτα, 21 ανήκουν στους γηπεδούχους, εφόσον τα εξαντλήσουν. Θα μείνουν και 9. Στον τέλει παραπάνω. Με τον τρόπο που παίζουν τα έχουν και μια επίθεση, τα έχουν και μια επίθεση γηπεδούχοι. Μάντης, ήταν σαν να κλείνουμε εκκλησία. Σιγά με πηγαίναν οι ανώνυμους σε αργή επίθεση, ειδικά με το παιχνίδι στους 20 πόντους. Τέλος του δεκαλέπτου, 43-62 το σκορ. Τελευταία στροφή της αναμέτρησης μόλις ξεκίνησε. Ο Αγαθακός αστοχή ίσως με τον πόντο. Ένας εκνευριασμός, επιτυχημένος για τους ανώνυμους. Από τον Μπούτσι. Στεφανάτος θα τελειώσει τη φάση. 43-66. Ήδη έχει έναν θεότρελο ρυθμό, τον οποίο ακολουθούν και οι Rangers. Ο Άκης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 45-66. Άμυνα θα βγει. Το rebound. Και δεύτερο επιθετικό. Μάλιστα. Δεν νομίζω να αρέσει πολύ στον Αγαθάκο αυτό το στήριγμα. Βέβαια, ωραία, ήταν μπροστά. Μπάλα στο σίδερο. Σαράντα πέντε εξήντα αυτό. 23 πόντους. Μπράβο.
Ανώνυμους απαιτήχουν τη 13η νίκη στο πρωτάθλημα. Θα διατηρήσουν το αίτητο. Το ρεκόρ των που Rangers θα πάει στο 6-7. Είναι στην 4η θέση. Να βρεθούν στις 5 πρώτες ομάδες, οι οποίες θα έχουν δικαίωμα για συμμετοχή στα μπαράζ, όπου από εκεί οι 4 ομάδες το Final Four θα προκύψουν, θα προβιβαστούν στην Development 1. Πρώτη ομάδα προβιβάζει απευθείας. Αυτοί θα είναι οι ανώνυμους. Είναι στο 12-0, με την απόψινή νίκη θα πάνε στο 13-0. Ο Μπαλωνιακός είναι στο 13 που ακολουθεί. Απομένουν. Είναι πολύ πρόχειρους ψυχολογικούς, έχω την εντύπωση, για το τέλος της regular season, άλλες 5 αγωνιστικές. Θα να κάνουμε 3 ήττες, 4. Οι ανώνυμους στα τελευταία 5 παιχνίδια το θεωρώ, να μην πω αδύνατο, αλλά πάρα πολύ δύσκολο. Οι ανώνυμους, οι οποίοι με την απόδοσή τους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, πάντα συνεπείς στον τρόπο παιχνιδιού τους, με γεμάτο ρόστερ σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια πλήρης. Άλλο ένα τρίποντο από το νούμερο 24, τον Ντούφα. Ντούφας και Πίτερ μπορούν να σκοτώσουν οποιονδήποτε αντίπαλο όταν βρεθούν στην καλή τους μέρα. Ότι η Ανώνυμος είναι ομάδα για πιο πάνω κατηγορία, τουλάχιστον είναι νούμερο 1 και βλέπουμε. Είναι αυτά που βλέπουν τα ματάκια μας. Είναι η τρίτη φορά που τους παρακολουθούμε. Στους γιατρείς, στο σίδερο η μπάλα. Γίνει το λάθος, θα κλέψει ο Σταυρόπουλος. Ακόμα προσπαθούν να αφήσουν την μπάλα στον καλάθι, να τους πω ότι μόλις χαλάσανε φάση για highlight. Ο Ζενίδης έδωσε μια εξαιρετική πάσα.
χάλασαν όμως οι ασίστ στις συμπαίκτες του. Για τρεις. Άλλη φορά ο Μπουχασάς το έξε. Εντάξει, με το Λάρι Μπέρτα χάνε. Μπα τα βάζεις όλα. 40 λεπτά αγώνα. Καρατάκος. Τα βάζει και με τις καρέκλες. Πάμε σε ένα time out, 46-76 το σκορ, 2-25 για το τέλος. Λοιπόν, τέλος time out. Για τρεις, από τον Ελευθεριάδη θα στοχίσει, επιθετικό rebound από τον Κότσια. Σουνίδης στον Κότσια, τη γωνία είναι μόνος του. Θα πάρει τον τρίποντο. Ο Γραβάνης ευτυχώς τα βάλε χθες από εκεί. Και σκότωσε τους Τούρκους. Ο Άκης θα κάνει το φάουλ. Θα σηκώσει ποτικά το χέρι του. Εύστοχο στην πρώτη, 46-76. Οι Ρέιζερ σε αυτό το δεκάλεπτο έχουν πετύχει μόλις 3 πόντους. Άκης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, την ιδέα του κάνει το χατέρι, θα πάρει το επιθετικό και δεύτερο επιθετικό, ούτε τώρα. Καλά για τους ανώνυμους. Κότσια προσποιήθηκε, πήρε όλον τον αριστερό διάδρομο, 46-79. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Καναλαμβάνω, οι ανώνυμοι θα πετύχουν τη 13η νίκη στο πρωτάθλημα. 13-0 το ρεκόρ τους, αίτητοι και ωραίοι. Πάρουν μια ευρία νίκη. Σαράντα έξι, 81. Για τρεις, εξερκίσει, 49-71, 81 συγγνώμη, όπου θα είναι και το τελικό σκορ. Επαναλαμβάνω, στο 13-0 οι φιλοξενούμενοι, στο 6-7 θα πάνε οι Bourrager στη μάχη που δίνουν για τις θέσεις 2-5. Καθώς η πρώτη έχει καπαρωθεί από τους κύριους εδώ, τους νικητές, τους ανώνυμους. 49-81 για το πρωτάθλημα της D2.